Παναγίτσα μου, τι θα ακούσω. Παναγία μου. Αχ, είμαστε και πάλι εδώ. Σταμάτα, βρε, σταμάτα. Βρε, τα ξέρω εγώ αυτά εδώ του μάτι, τα ξέρω εγώ αυτά τα πλατό, τα περίεργα. Έλα, το πλατό περίεργα, δεν ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι. Η οικογένειά σου είμαστε, βρε. Για να δω τι ρωτήσει θα μου κάνει και θα σου πω την οικογένεια. Με την οικογένεια πρέπει να είσαι ειλικρινή. Όχι, κακιά πεθερά. Όχι, κακιά πεθερά. Πεθερά να το δεχτώ, αλλά η οικογένεια, ό,τι θε πε. Πρέπει να είσαι ειλικρινή με την οικογένειά σου, Ναδία. Αυτό έχω μόνο να σου πω. Λοιπόν, εδώ σου κάνω εμεί 10 ερωτήσει και θέλουμε να είσαι ειλικρινή. Θα σε κρίνουμε για την ειλικρίνειά σου και όχι για την ειλικρίνειά σου. Εσύ, ο Βίτονας πάνω, ποιο. Όλοι. Ο Θεός. Ντροπή να λες αυτά τα πράγματα. Οι τηλεθεατές, βεβαίως. Μη σε νοιάζει. Εμείς καταλαβαίνουμε, έχουμε μάθει πια. Θυμάσαι αυτό που κάνει η Μανολίδη στη στιγμή της αλήθειας με ένα μηχάνημα. Γιατί έχει ένα μηχάνημα εδώ και δεν το έχουμε. Δεν έχει μηχάνημα. Εμείς είμαστε το μηχάνημα αυτό. Έχουμε μάθει πια τα πάντα. Έχω ψυχολογήσει τόσα χρόνια τους καλεσμένους και ξέρω τα πάντα. Λοιπόν, έχεις κάνει καταρχάς εξομολόγηση. Όχι. Ποτέ, ούτε μικρή. Να πας στην εκκλησία και τα λοιπά. Okay. Δεν ήταν ερώτηση αυτή, τώρα ξεκινάει. Και είπα, πάει πρώτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε. Θέλω να μου πεις, ναι, από το 1 μέχρι το 10, πόσο κοντά πιστεύεις, αν και είσαι πολύ νέα ακόμα, ότι έχεις φτάσει στο γάμο. Το 10 είναι ότι ήσουν να παντρευτείς. Το 1, καθόλου. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο κοντά έχεις φτάσει στο παρελθόν, στο γάμο. Όχι στο γάμο, στο να... Το παραπόφαση, το να το σκεφτώ σαν ενδεχόμενο στο μελλοντικό. Όχι, τότε δεν μετράει αυτό. Εγώ θέλω το να είσαι με κάποιον, δηλαδή να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να πας στην εκκλησία. Το να είσαι μια κοπέλα όπως όλα τα κορίτσια που σκέφτονται. Στο μέλλον, όμως όχι εκείνη τη χρονική περίοδο. Ναι, αλλά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή να έχεις τον άνθρωπο, όχι να είσαι σπίτι σου και να λες ότι πάπα θα ήθελα πολύ να έχω παντρευτεί σε 3 χρόνια. Αυτό εννοώ, κατάλαβες. Το πιάσεις. Όχι, με συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Α, okay, άρα... Στο 7. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Δεν ακούω όμως κάποιον ήχο από πάνω. Ναι, όντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπω. Α, είναι αυτό που λένε. Ευχαριστώ το Θεό. Ναι, πραγματικά είναι. Διαβάζω, ακούσα λίγο. Τώρα θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις να διαλέξεις ένα από τα δύο. Υποχρεωτικά πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Ναι. Χρήμα ή δόξα και γιατί. Χρήμα ή δόξα και γιατί. Καλό είναι το χρήμα, δεν μπορώ να πω. Κάνει τη ζωή πιο εύκολη, ναι, όπως και να το κάνουμε. Δόξα. Έχει μια φτύνια η δόξα, έτσι όπως το λες. Ναι. Φτύνια γιατί όμως. Γιατί φτύνια η δόξα. Μάλλον γιατί το βάλες κοντά με το χρήμα. Ναι, αλλά είναι διαφορετικά. Ή κάποιοι μπορεί να τα βλέπουν και ίδια, βέβαια. Εντάξει, δεκτό αν το λες έτσι. Εσύ μου επιλέξεις ένα από τα δύο. Όχι, δεν είναι ίδια πράγματα. Δεν είναι ίδια. Θα σου έλεγα. Το λέω το ίδιο εγώ γιατί μπορεί κάποιοι μου έχουν πει ότι με πολύ πάω... χρήμα παίρνει και δόξα. Λίγο από το ένα, λίγο. Όχι, πρέπει να κάνει επιλογή. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι και η ίδια γιατί κάποιοι μου έχουν πει εδώ στην εκπομπή ότι με πολύ χρήμα έχει δόξα ή με πολύ δόξα έχει χρήμα, δεν ξέρω. Πολλές φορές το ένα ακολουθεί το άλλο. Ωραία, όντως. Λοιπόν... Όχι πάντα όμως. Όχι πάντα. Εσύ ποιο θα επέλεγε. Εγώ θα επέλεγα. Όχι, δεν ήμουν ποτέ του χρήματος, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Άρα τη δόξα. Άρα τη δόξα. Ωραία, μα δω τη δόξα. Ειλικρινής όντως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα κάτι που έκανες στην εφηβεία και που μέχρι σήμερα δεν το έχουν μάθει οι γονείς σου. Στην εφηβεία. Ναι, κάτι που έχεις κάνει στην εφηβεία και ξέρεις κάτι κρυφά και μέχρι σήμερα δεν το έχουν μάθει. Όπως κάνουμε εμείς τα παιδιά όταν είμαστε πιο μικρά, σκανδαλιάρικα. Δεν είχα και πολύ έντονη εφηβεία. Είμαστε και λίγο αντίθαση. Δεν το πέρασα πολύ αντίθαση εγώ όλο αυτό το πράγμα. Και μη σου πω ότι αισθάνομαι ότι θα μου βγει κάποια στιγμή στη ζωή μου το ότι παρά ήμουν ήσυχη στην εφηβεία μου. Αλήθεια το λέω. Αλλά ακόμα δεν μου έχει. Δεν το έχω νιώσει. Ίσως ένα. Δεν ήταν στην εφηβεία, ήταν λίγο πιο μετά. Ένα πολύ πολύ άσχημο μαθητή που έκανα. Ένα έχω κάνει στη ζωή μου και ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και το έχει μετανιώσει για ποιο λόγο. Τότε το μετάνιωσα γιατί δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Αισθανόμουν χάλια. Α, δεν έκανες κάτι δηλαδή που δεν είχες. Δεν καταλάβαινες τι συνέβαινε. Αυτό εννοώ για να το μετανιώσεις. Σε εκείνη τη φάση δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Το είχα χάσει λιγάκι. Αλλά δεν το μάθαμε ποτέ γιατί δεν είχα κοιμηθεί στο σπίτι μου. Φαντάζομαι ότι είχα πάει στο σπίτι φίλου να κοιμηθώ γιατί ήμουν σε άθλια κατάσταση. Μα, καλά, και πώς μπορείς το βράδυ να αλλάξεις και να πεις θα πάω να κοιμηθώ αλλού. Δηλαδή να ανησυχήσεις την άλλη μέρα το πρωί. Όχι. Δεν υπήρχε θέμα. Όχι. Okay. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, δεκτό. Έτσι όπως μας το λες συγκεκριμένα. Πώς θα πάω, πείτε μου. Θα πας καλά μέχρι στιγμής παραδόξως για να δούμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω τώρα να σκεφτείς όλους αυτούς
Συνήθως βάζω σαν παράδειγμα εγώ το Λάκη του Λαζόπουλο με το Al Jazeera, γιατί μέσα από το Al Jazeera παίζει ο Λάκης πάρα πολλά βιντεάκια από πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση λοιπόν βγαίνουν καθημερινά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα. Αρχικά παρουσιαστές, μετά τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί, ναι, TV personas, celebrity, πανελίστες από μεσημερινές εκπομπές. Όλοι αυτοί, γιατροί, άπαντες. Θέλω να μου πεις, αν ήταν στο χέρι σου, αν λέμε ρε παιδί μου, ήταν στο χέρι σου, σε ποιον θα πήγαινες, θα το έγνεφες γλυκά, θα του κάνεις γλυκά έτσι το όνομα, γιατί έχεις μια γλυκύτητα όταν δεν είσαι φράου, θα του κάνεις ένα τέτοιο έτσι και τα λοιπά, και θα του έλεγες, εντάξει, ξεκουράσου τώρα λίγο, σταμάτα πια. Σκέφτομαι τις κατηγορίες που μου είπες. Είναι πάρα πολλές, μην τις σκέφτεσαι έτσι, εγώ σου είπα απλά το Λάκι, για να σκεφτείς, γιατί πιστεύω ότι ο Λάκης είναι πιο χαρακτηριστική εκπομπή ή ο Θέμος. Εκπομπές που παίζουν βιντεάκια, στα οποία παίζουν οι πάντες μέσα. Οι πάντες. Οπότε έτσι σε βοηθάω. Είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση. Είναι εποχή του συγκεκριμένου προσώπου. Είναι πολιτικός, πειράζει. Καθόλου. Είναι ό,τι μπορείς να πεις. Και επειδή είναι εποχή που η πολιτική έτσι λίγο έχει ένα θεματάκι, θα σου λέγα τον κύριο Πάγκαλο. Μάλιστα. Αφού το ξεκίνησαν οι φοιτητές εκεί στο Παρίσι, ας το συνεχίσουμε εμείς εδώ από την Μαλίνη. Μάλιστα. Οκ. Οκ. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, κοίταξε, κατευθείαν, next, επιτόπου. Αρχίζω να στέλνουμε, πάμε. Αρχίζω να στέλνετε, η Νάδια, δεν υπάρχεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μία εκπομπή η οποία παίζει φέτος στην τηλεόραση και δεν θα την παρουσίασες με τίποτα. Επειδή ήσουν πολύ άνετη με το Top Chef πριν. Ναι, κάτσε να σκεφτώ. Δεν θα την παρουσίαζα με τίποτα.